στιγμή που δυσκολεύονταν πάρα πάρα πολύ να το συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι. Οπότε αναγκαστήκαμε τη Δευτέρα να αναστείλουν τη λειτουργία του περιοδικού ακριβώς για να προφυλαχτούν οι ίδιοι. Ξέρετε, στους πολιτές σχεδίας είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι μεγάλης ηλικίας, κάνουν τον 70-75, με πολλά προβλήματα υγείας που θεωρώ, πιστεύουμε και το ξέρετε κι εσείς, ότι αν αυτοί οι άνθρωποι νοσήσουν, το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πάρα πολύ οδηγικό. Κύριε Λεφαντή, τώρα υπάρχει ένα δίκτυο πολιτών, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι γύρω στις 150 οι άνθρωποι καθημερινά στην Θεσσαλονίκη. Πώς θα ζήσουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, τι μπορούμε να κάνουμε για τη σχεδία? Εμείς αυτό που κάναμε είναι οργανώσαμε ένα δίκτυο μικρών συνδρομών για 2-4 μήνες και παρακινούμε τον κόσμο να κάνει αυτές τις μικρές συνδρομές, δηλαδή να έχετε το περιοδικό στο σπίτι του στην ουσία με την ίδια τιμή και από τα έσοδα αυτών των συνδρομών το 50% να πηγαίνει ως ένα έσοδο είδους στους ανθρώπους. Αυτό να το ξαναπούμε, πού να μπαίνουμε, σε ποιο site, τι να κάνουμε, το πούμε βήμα-βήμα. Σχεδία.gr είναι το, είναι στη σελίδα του περιοδικού. Εκεί μπορείτε να βρείτε και να δείτε όλες τις λεπτομέρειες και πώς θα διαδοθούν και αυτά τα ποστά και τι θα γίνει στη συνέχεια. Οπότε μία ενέργεια είναι αυτή. Μία δεύτερη ενέργεια που κάνουμε είναι προσπαθούμε να μαζέψουμε κουπέλια τροφίμων για να έχουν κάποια τρόφιμα τουλάχιστον οι άνθρωποι επίσης. Και μια σειρά άλλα, ελπίζουμε έτσι, μέτρα θα πω έτσι, ακριβώς γιατί είδατε, περιγράψατε πριν έτσι ένα σκηνικό που έτσι είναι. Εγώ, εσείς, όλοι μας, οι περισσότεροι εξημών, αν μείνουμε στο σπίτι, έχουμε τη δυνατότητα, ξέρω εγώ, να δούμε μια ταινία, να κάνουμε ένα βιντεάκι που λέτε και να το στείλουμε και το καθεξής. Όμως, κάποιος άνθρωπος που αυτομομονώνεται, που ζει σε ακραία φτώχεια, πώς ακριβώς θα περάσει? Κυρία Λεφαντή, έχετε πολύ δίκιο και ακούω τους υπουργούς τις τελευταίες μέρες σε σειρά συνεντεύξεων που παραχωρούν να λένε ασταμάτα και καλά κάνουν. Όταν περάσει όλο αυτό, πρέπει όλοι μαζί να είμαστε όρθιοι και να μην μείνει κανένας πίσω. Όταν λέμε να μην μείνει κανένας πίσω, ούτε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ένα σπιτικό. Τους ξεχνάμε πολύ συχνά και στην καθημερινότητα και εκεί που οι συνθήκες είναι ομαλές, καμιά φορά τους προσπερνάμε. Μην το κάνουμε και τώρα. Είναι αμαρτία για τον Θεό. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λεφαντή. Ξέρουμε όλοι τι οφείλουμε να κάνουμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.